Το δικό του σπίτι απέκτησε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών του Νόμου Μαγνησίας επί των οδών Τάκη Κονομάκη με Γκλαβάνη. Η τελετή των εγγενείων έγινε παρουσία των τοπικών αρχών και εκπροσώπων φορέων. Ο χώρος είναι δωρεά του κυρίου Χρήστου Μπακόπουλου, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, ο οποίος διέθεσε για τη στέγαση του Συλλόγου ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικών. Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μαγνησίας έκανε λόγο για μια ημέρα συγκίνησης, αγάπης και ελπίδας. Πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα. Μετά από 8 χρόνια, η μέρα συγκίνησης, αγάπης, ελπίδας, το κυριότερο, που μετά από 8 χρόνια βρήκαμε αυτόν τον χώρο, μας χαρίσανε αυτόν τον χώρο. Πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα όλων των καρκινοπαθών. Θέλουμε να έχουμε όλη την πολιτεία και όλους τους συμπολίτες, πέρα από τους καρκινοπαθείς, που είμαστε, να τους έχουμε μαζί μας και από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλα όνειρα, μεγάλα όνειρα. Αυτός ο χώρος είναι δωρεά από τον κύριο Χρήστο Μπακόπουλο και από εκεί έχει να, και εκείνος να μας προσφέρει, σήμερα λείπει βέβαια στο εξωτερικό, θα έρθει και θα μας κάνει και δωρεές μεγαλύτερες για να στηρίξει το Σύλλογο. Η κυρία Σοφία Ιωάννου ευχαρίστησε και τον Χαράλαμπο Τσιμά, που όπως είπε είναι πάντα στο πλευρό του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Αξίζει τον κόπο μας, όλοι μας, να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας όταν πονάν και να κοιτάζουμε όλοι μας να βρισκόμαστε δίπλα τους και να τους χαϊδεύουμε το μάγουρο, να τους δίνουμε ελπίδα στη ζωή. Στο χώρο των καινούριων γραφείων του Συλλόγου Καρκινοπαθών υπάρχουν περούκες, ενώ εντός των ημερών θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος είναι γύρω στα 450 μέλη. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, αλλά δεν θέλουν να παρουσιαστούν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και θέλει πολύ θάρρος να δηλώσεις ότι είσαι καρκινοπαθής. Γιατί κακά τα ψέματα, άσχετα αν και εγώ προσωπικά που έχω 10 χρόνια και λέω ότι έχω θεραπευτεί, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις πότε και αν μπορεί να σε ξαναχτυπήσει την πόρτα. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Βέβαια με την αγάπη σας και τη συμπαράστασή σας.